στα Χριστούγεννα αποφάσισα να φτιάξω ένα vlog στο οποίο θα έχω κάποιες στιγμές με τους αγαπημένους μου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα, η Βασιλική θα πάει στη Βέρεια για να κάνει γιορτές με τους δικούς της. Οπότε ο μόνος τρόπος να τη συμπεριλάβω μέσα στο βίντεο είναι να την αποχαιρετήσω. Θα δώσω πολλά χαιρετίσματα στη γιαγιά και στις δύο γιαγιάδες, στη μαμά, στην μπαμπά. Να προσέχεις τη Μέλλον που μόλις κουρεύτηκε. Να μου στείλεις μήνυμα όταν φτάσεις. Και αγκαλίτσες στη Μέλλον πολλές για να χορτάσει και από σένα και από μένα, εντάξει. Προσέχετε, καλό δρόμο. Μέλλον, θα φύγεις εσύ ή θα κάτσεις εδώ? Γεια σου, Μέλλον. Λάκια. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν πήγες μαζί τους. Γιατί, παιδιά, θέλω να περάσω φέτος τα Χριστούγεννα μαζί με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία. Και εφόσον δεν τους βλέπω συχνά, είπα να τους αφιερώσω τη μέρα τουλάχιστον στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και εξημέρωσε! Ανήμερα Χριστούγεννα 2021 λοιπόν. Σηκώθηκα, πήγα στο μπάνιο, έπλυνα τα δόντια μου και πήγα να πάρω το αμάξι για να πάω στο μαγαζί της μητέρας μου ώστε να τη βοηθήσω με τα πράγματα, καθώς η γιαγιά μου μένει στο κέντρο στην άλλη άκρη της πόλης δηλαδή. Έλα, γιαγιά, άνοιξε! Ναι! Τι θα με πάρει? Πού είσαι, γιαγιάκα μου? Τι είναι καλά αυτό, είσαι? Τώρα, βίντεο. Α. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι μια κούκλα είσαι, κουρεύτηκες, ε. Λοιπόν, γιαγιάκα, εγώ πάω κάτω γιατί έχω αφήσει τα μάξι τώρα. Ναι. Θα έρθουμε το μεσημέρι πάλι για να φάμε όλα αυτά που μας έφτιαξε η μαμά, εντάξει. Εντάξει. Φιλάκια. Αφού γύρισα σπίτι, ασχολήθηκα λίγο με το scripting του βίντεο. Έκανα color edit πάνω σε κάποια project που δουλεύω και μετά από αυτό άραξα μέχρι να περάσει η ώρα για να πάω ξανά στη σπίτι της γιαγιάς. Προφανώς το ότι είναι Χριστούγεννα δεν σημαίνει ότι σκυπάρουμε προπόνηση. Τι κάνεις? Μην κοιτάς το σπυράκι μου, ρε φίλε, δεν έχει φύγει ακόμα και αυτό που φαίνεται είναι το ιόδιο που έχω βάλει. Σε παρακαλώ. Σήμερα είχα προπόνηση skills. Λόγω του θέματος υγείας που είχαμε το σπυράκι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έκανα σχεδόν καθόλου προπόνηση. Οπότε είμαι άπειρα πιασμένο σήμερα, διότι μπήκα δυνατά στο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, απαγορεύεται να πιέσει το 80-90% που πηγαίνω συνήθως στην προπόνησή μου. Οπότε έκανα χαλαρά κάποια tries από skills, κάποιες βασικές προασκήσεις για plans και front lever. Γενικά, ό,τι ένιωθα άνετα στο να μην πιέσω πολύ το πρόσωπό μου. Και αυτή είναι η υπενθύμησή σου για να βγεις να κάνεις τα βήματα. Ξέρω, μάγκες αυτές τις μέρες, θέλοντας και μη, θα φάμε πολύ περισσότερο από το κανονικό. Οπότε, 8-10.000 βήματα την ημέρα, πίστεψε με, θα βάλεις πολύ λιγότερα κιλά από όσα υπολογίζεις. Και ναι, είναι γι' αυτό είδος αερόβιου. Εν τω μεταξύ, τσεκάρτε, παιδιά, έχουμε 25 Δεκέμβρη και δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο πάνω στον ουρανό. Φουλ λιακάδα, φουλ ανοιχτοσιά. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ η θεία μου, η θεία Κική, είναι η αδερφή της μαμάς εκεί πέρα που μιλάει με τη γιαγιά, όπως βλέπετε. Τι λέει, θεία, καλά είσαι? Μια χαρά, ιδίως είμαι ακόμα πιο καλά τώρα που σε βλέπω. Σιγά. Γιατί σε έχω αποθυμίσει, ναι. Και έχω και καιρό να σε δω και βλέπω ότι έχεις ομορφήνει, είσαι ένα κουκλί. Με το σπυρί εδώ πέρα, κουκλί. Παρόλο το σπυρί. Σε βλέπω πιο ψηλό. Η ιδέα σου είναι. Ναι. Να ξέρεις, δεν ψήλωσα. Ήρθε και ο μπρο εδώ, παιδιά, κορμάρα μου. Καλά είσαι? Καλά, όλα καλά. Θα βάλω τώρα τη μαμά να μας κάνει μια παρουσίαση τι φαγητό θα έχουμε πάνω στο τραπέζι. Θα πες, μαμά, εδώ τι ψωμί έχεις φτιάξει? Εδώ έχουμε τυρόψωμο με βουβαλίσιο τυρί. Εδώ έχουμε μοσχαράκι, φιλέτο για την ακρίβεια, μαγειρεμένο σε κρασί με κρεμμυδάκι στιφάδο και μανιτάρια φρέσκα. Αυτό είναι χοιρινό από μπριζόλα και παντσέτα. Το έχω ανοίξει εγώ και το έχω κάνει γεμιστό με δαμάσκινα, βερίκοκα. Εσύ προσωπικά το ανοίξει, δεν έβαλε κάποιον όμω από την κουζίνα? Όχι. Εγώ προσωπικά. Θα συνεχίσουμε με κοτοπουλάκια ελευθέρως βοσκής, γεμιστά, με ριζάκι, κάστανο, κιμά, δαμάσκινα. Λοιπόν, γιαγιά, εγώ λέω τη μαμά να τη διώξουμε από το τραπέζι γιατί δεν έφερε σαλάτα. Ε, τι λες, συμφωνείς? Να τη διώξουμε? Θέλεις να φέρουμε? Όχι. Λοιπόν, μάγκες, κάπου εδώ σας κλείνω για να κάτσουμε να φάμε στο τραπέζι. Ανοίξω για λίγο το απόγευμα. Θα φάμε με το φίλο μου τον Βαγγέλη που έχω καλεσμένο στο σπίτι. Περισσότερα αύριο που θα πάμε στον πατέρα μου για να φάμε για την ονομαστική του γιορτή. Όπως κάθε Χριστούγεννα, έτσι και σήμερα είναι η γιορτή μου. Οπότε έχω κάνει τις ανάλογες αγορές σε steak. Έχουμε 1 κιλό Black Angus πικάνια και 150 γραμμάρια Japanese Wagyu Marbling Score 9 πικάνια, τις οποίες έφτιαξα και απολαύσαμε το απόγευμα. Όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο με τους αγαπημένους μου. Κυριακή 26 Δεκεμβρίου σηκώθηκα λίγο αργά σε σχέση με το συνηθισμένο. Έφτιαξα τον καφέ μου, ήπια νερό. Η προτίμηση να βγεις και εσύ ένα ποτήρι. Τσέκαρα τα DMs μου που έχουν πέσει βροχή από χθες λόγω ημέρας. Έκανα ένα ντους και θα περίμενα τον αδερφό μου να έρθει το μεσημέρι να τσεκάρει τον νέο μου υπολογιστή για να πάμε στον πατέρα μας για φαγητό για να γιορτάσουμε και την ονομαστική του γιορτή. Η οποία είναι αύριο κανονικά, αλλά λόγω υποχρεώσεων που έχει με ένα event θα τη γιορτάσουμε σήμερα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι θέλεις να μάθεις τι είναι αυτό που έβαλα στο κεφάλι μου. Διάλειμμα με ασετόν και ιόδιο το βάζω 2-3 φορές την ημέρα. Δεν είμαι γιατρός, δεν σου λέω τι να κάνεις με τα σπυράκια σου και άμα έχεις βγάλει κάτι παρόμοιο με μένα. Αυτό μου είπε ο δερματολόγος μου να χρησιμοποιώ και αυτό βάζω. Συν μια ακόμα κρέμα με αλόι βέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ηλόν λέγεται, κάπως έτσι. Για πες, πώς σου φαίνεται το εργαλείο? Πολύ τούμπανο το PC και η υδρόψυξη βλέπω για να επεξεργαστεί. LED full, καλά κάρτα γραφικών, δεν το συζητώ. Θέλω να σου δείξω τώρα γιατί πήρα στο μπαμπά.
Αυτό φιλετόν είναι μια wagyu, τρίτη steak, μισό κιλό, 600 γραμμάρια. Ο μπαμπάς μου δεν έχει ξαναφάει Japanese wagyu. Οπότε πιστεύω θα το τιμήσει. Το πάω για να το ευχαριστηθεί με τη Σοφία ή γενικά με έχει καλεσμένο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, εφόσον δεν έχει ξαναφάει, πιστεύω θα είναι πολύ happy με αυτό. Τι είναι? Θα δεις. Αυτό είναι μωρό. Κόβω. Είναι κάτι το οποίο δεν θα σου μείνει σαν υλικό, αλλά το experience είναι once in a lifetime. Really. Έλα ρε γε μου, τι έχεις φέρει εδώ πέρα. Κομπέ. Δεν είναι κομπέ, αλλά είναι wagyu δυνατό. Πω, κλάμα. Να χαίρεσαι τον μπαμπά. Ευχαριστώ. Αύριο γιορτάζει βέβαια, αλλά... Χρόνια πολλά. Και αυτό είναι το main part του τραπεζιού, έτσι. Έτσι είναι βέβαια. Θα πιούμε ένα αντάτζιο, είναι ένα μερλό του φίλου μου του πάνω του Τζίμα. Σούπερ κρασί. Αλλά, μια και δεν θα μας φτάσει αυτό γιατί είμαστε πολλά άτομα, θα συνεχίσουμε με ένα έμφαση σε αγιοργήτικο από τη Δράμα. Ένα από τα πιο ωραία αγιοργήτικα που έχω δοκιμάσει. Σου βάλω. Θα βάλω λίγο. Θα σε χαιρόμαστε. Γεια σας. Για πες μας ρε φάδερ, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε ένα αγγλικού τύπου Christmas ham. Χοιρινό πούτι, το οποίο είναι ξεκοκαλισμένο βέβαια. Έχει ραφτεί από κάτω για να αποκτήσει αυτό το ομοειδές σχήμα. Έχει βράσει μέσα σε διάφορα αρωματικά χυμό, φρέσκου πορτοκαλιού, ginger, five spices. Και μετά μπήκε στο φούρνο όπου γλασάρεται αυτή τη στιγμή με μια άλλη μίξη. Και πάλι με χυμό πορτοκάλι, μουστάρδα, μέλι και λίγο αλάτι. Εδώ έχουμε πράσινη σαλάτα, ξύδι μπαλσάμικο και λεμόνι. Λάδι, αλάτι και τίποτα. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο πιάτο είναι βέβαια τα χωριάτικα λουκάνικα, τα οποία θα τιμήσουμε δεόντως. Ένα βασικό πιάτο του σημερινού τραπεζιού είναι η πατατοσαλάτα, η οποία φυσικά γίνεται με πατάτες, αγκουράκια τουρσί ψιλοκομμένα και διάφορα αρωματικά και οξύδιτα από το λεμόνι. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω για να κάτσουμε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μπαμπά, χρόνια πολλά και πάλι, για αύριο βέβαια. Follow τον πατέρα μου στο TikTok, έχει φτάσει 20.000 followers παρακαλώ. 22. Πάμε για τους 30. Έτσι, πάρτι όλοι. Και ναι, τα λέμε σε λίγο σπίτι. Αυτό το vlog είναι full σημαντικό για μένα, διότι μάγκες είδατε και γνωρίσατε όλο μου το σόι, όλο μου την οικογένεια, όλα μου τα αγαπημένα άτομα, αν εξαιρέσει το Θάνο, ο οποίος ήταν στο χωριό του και έλειπε, δεν μπορούσα να βρεθώ μαζί του καθόλου. Full μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όσο απόλαυσα εγώ για να το φτιάξω. Η κοιλιά μου σίγουρα το απόλαυσε και με το παραπάνω. Αν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο του βίντεο, σημαίνει ότι σου άρεσε. Οπότε κάνε ένα like για να το δείξεις και σε μένα. Subscribe στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη, κάνε την εγγραφή σου κάτω πάνω το κόκκινο κουμπί και εννοείται καμπάνα για να σου έχει ειδοποιήσει κατευθείαν μόλις ανεβάζω βίντεο. Μην ξεχνάτε να είστε ευγνώμων κάθε μέρα που ξυπνάτε για την υγεία σας και την οικογένειά σας. Και εμείς θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.